Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι γιατροί που να θέλουν να εργαστούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Γύρισαν την πλάτη και στα νοσοκομεία του Λασιθίου οι γιατροί με τις περισσότερες προκηρύξεις να βγαίνουν άγονες. Οι προκηρύξεις που βγήκανε τον Οκτώβριο τελικά αποδειχτήκανε άνθρακας ως θησαυρός, γιατί στο νομό Λασιθίου από 14 θέσεις που προκηρυθήκανε γίνανε αιτήσεις μόνο για τις δύο από αυτές. Κρίσιμες ειδικότητες όπως των αναισθησιολόγων και των ακτινολόγων, των παθολόγων αλλά και αυτών στις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα έκτακτα έμειναν χωρίς καμία αίτηση. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχει γίνει μία αίτηση για τη θέση γενικής χειρουργικής και έμειναν χωρίς αίτηση η θέση του ΤΕΠ, η θέση της μονάδας εντατικής θεραπείας, η θέση της μονάδας τεχνητού νεφρού, η θέση της ακτινολογίας και η θέση του αναισθησιολογικού. Στο νοσοκομείο Σιτίας ήταν τρεις θέσεις που προκηρυχθήκανε. Γίνανε αιτήσεις μόνο για τη θέση της παιδιατρικής και οι δύο θέσεις της παθολογίας μείνανε κενές. Και στο νοσοκομείο Ιεράπετρας προκηρυχθήκανε πέντε θέσεις, από τις οποίες δεν έγινε καμία αίτηση για καμία θέση. Σε ανακοίνωσή τους, οι σύλλογοι εργαζομένων στα νοσοκομεία του Λασιθίου επισημαίνουν ότι οι ίδιοι εγκαίρως είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη, σημειώνοντας πως πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι ελκυστικό για τους γιατρούς. Υπάρχει μια γενικότερη παθογένεια. Δεν υπάρχουν γιατροί αυτή τη στιγμή που να θέλουν να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι για τέσσερις θέσεις στο Βενιζέλιο έγινε αίτηση μόνο για τις μία από τις τέσσερις και στο Παγνί για δύο θέσεις δεν έγινε καμία αίτηση παιδοψυχιατρικής και ψυχιατρικής. Το φαινόμενο αφορά σε ολόκληρη την Κρήτη, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία από τις 31 προκηρυχθήσεις θέσεις υποβλήθηκαν μόλις 15 αιτήσεις για 11 θέσεις και επειδή σε κάποιες από αυτές έγιναν περισσότερες από μία αιτήσεις και κάποιοι γιατροί έχουν υποβάλει ταυτόχρονα για περισσότερες από μία θέσεις, ουσιαστικά κενές θα παραμείνουν τουλάχιστον 22 από τις 31. Ουσιαστικά κενές θα παραμείνουν τουλάχιστον 22. Αυτό που χρειάζεται και αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να υπάρξει μια πολύ μεγάλη αύξηση μισθών, είτε στα επίπεδα του 2012 πριν γίνει το μεγάλο πετσόκομα των μνημονίων, να επανέλθουν εκεί οι μισθοί ή να γίνει διπλασιασμός. Και επίσης να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να μην υπάρχουν εντέλεσθε και να μπορούν οι γιατροί να δουλεύουν σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Αν δεν γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, δεν πρόκειται ειδικά τα νοσοκομεία της περιφέρειας να δούμε άσπρη μέρα.